εδώ που κορυφώνει. Εμένα μου αρέσουν τα λόγια σε αυτό το κομμάτι. Πραγματικά νομίζω αγγίζουν κάθε ευαίσθητη χορδή, κάθε ευαίσθητη πτύχη του χαρακτήρα μας. Εδώ είμαστε, προχωράμε ολοταχώς μέσα στον Ιούλιο. Αφήσαμε πίσω μας του προφήτη Ηλία, 21 δείχνει σήμερα το ημερολόγιο. Και χαιρετίζουμε τη μεσημβρινή ζώνη και τη ράντα του Λίμπερο 107 και 4, του αθλητικού Λίμπερο 107 και 4. Γεια σας και χαρά σας. Όπου και να βρίσκεστε, είτε είστε εδώ από κάτω στη γωνία, είτε στην άλλη άκρη του κόσμου, Κωστής Τζαρός στο μικρόφωνο, είναι η εκπομπή Ποιος Αυτός 01. Μια εκπομπή που άλλαξε μετά το διπλό μες στο Καραϊσκάκι, στο διπλό και το σπάσιμο του ΑΕΤΟΥ του Γαύρου με αθεώρητα δελτία. Ακόμα δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Όχι τόσο το διπλό, όσο το ότι είχαν αθεώρητα δελτία και δεν το πήραν χαμπάρι αυτοί, αλλά το πήρε ο Μελισανίδης. Το σφυρίξαν από τη Super League. Τι γίνεται, ρε, στον κόσμο. Ελάτε στην παρέα μας. Θα παίξουμε σήμερα αντιστροφή μέτρηση. Και έχω δύο τραπέζια 50% για Αιγαίων, ένα στο ωραίο Κάστρο και ένα στο κέντρο. Θέλουτε? Ε, άμα θέλουτε, εδώ είμαστε. Αν δεν θέλετε πάλι και θέλετε να πείτε αυτό που θέλετε, κανένα πρόβλημα. Να θυμίσω λοιπόν, Αιγαίων, χορηγός μας, υπέροχα πράγματα και στο διοικητήριο 214.000 και στο ωραιόκαστρο 695666. Και βέβαια, ο Μέγα 3 βάζει τον οργανισμό σας και με παραίστικο μεζεδοπολείο, εκεί που είναι τα τραπέζια 50%, το 50% ισχύει για ό,τι ποσό. Δηλαδή, αν εσείς πάτε 10 άτομα να πούμε και φάτε, ξέρω εγώ, 5 ευρώ, θα πληρώσετε 2,5, λέω. Ενδεικτικά. Και βέβαια, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, το κορυφαίο και νούμερο 1 κατάστημα ηλεκτρικών στην πόλη μας. LG αυτό το διάστημα ειδικά. Αναβοσβήνουν τα λαμπιόνια. Πάμε να μιλήσουμε. Δύο κουβεντούλες μόνο, όπως κάνω κάθε μεσημέρι, γιατί θέλω να είμαι και συνεπής με τους μεσημβρινούς μας φίλους, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να ακούνε και το πρωί. Για την υπόθεση Βιερίνια, που αυτή την, ας πούμε, περίοδο, μάλλον αυτές τις μέρες, τις τελευταίες ώρες, γίνεται όλο αυτό που γίνεται. Εγώ δεν ξέρω αν θα μείνει, δεν ξέρω αν θα φύγει, δεν στέκομαι εκεί. Δεν ξέρω ποια από τις δύο βερσιών που ακούω ισχύει. Το ένα ότι ζήτησε λεφτά για να παίξει τον ένα μήνα. Το άλλο ότι του είχαν πει συγκεκριμένα πράγματα και το αλλάξανε μετά από τη διοίκηση όταν πήγε για το συμβόλαιο. Αυτά, παιδιά, είναι φήμες. Είναι φήμες, είναι καφενείο, είναι ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Καμία από τις δύο δεν εστερνίζομαι και καμία δεν τη βγάζω σαν σωστή ή σαν εγκύρη, διότι δεν ξέρω τι ισχύει. Ένα πράγμα μπορώ να το με βεβαιότητα και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν ξεχνώ αυτά που έχει προσφέρει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Δεν το ξεχνώ. Είναι άσχετο και με την κόκκινη κάρτα της Κυριακής που ήταν απαράδεκτη, έτσι και με το αν γουστάρει ή δεν γουστάρει τον προπονητή, με το αν θα μείνει ή δεν θα μείνει, τι του δίνουν, τι ζήτησε. Αυτά είναι. Εγώ μένω σε ένα πράγμα μόνο. Τι έκανε τα προηγούμενα χρόνια ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Άρα, στον τρόπο που προσεγγίζω να μιλήσω για αυτόν, δεν ξεχνώ αυτό μόνο. Έτσι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι του δίνει ένα αιώνιο άλοθη για να κάνει λάθη, όπως έκανε προχθές, που μπήκε και αποβλήθηκε χωρίς λόγο. Αλλά δεν είναι ωραίο να ξεχνάμε και να είμαστε αγνώμονες. Αυτό αφορά στο ένα θέμα που είναι πολύ στην επικαιρότητα και στο άλλο, τελείως λανθασμένη η ανάρτηση του Πασχαλάκη, ότι δεν υπάρχει ΠΑΟΚ χωρίς Βιερίνια. ΠΑΟΚ υπήρχε πριν το Βιερίνια, θα υπάρχει και μετά. Είναι λάθος τελείως, διότι ΠΑΟΚ υπήρξε και μετά τον Κούδα και μετά τον Μπαρίδη και μετά τον Τερζανίδη και μετά τον Σαράφη και μετά τον Κούλι Αποστολίδη και μετά τον Γκουερίνο και μετά τον Γκαρσία και μετά από πολλούς πολλούς υπήρξε ΠΑΟΚ. Χωρίς φυσικά να ξεχνάμε τι έχει προσφέρει ο Αντρέ σε καμία περίπτωση. Αλλά η ανάρτηση λάθος. Μπορείς, όπως είπα και το πρωί σε έναν ακροατή και έρχομαι τώρα αμέσως στις γραμμές, να γράψεις πριν κριτικάρετε κάποιον, σκεφτείτε τι έχει προσφέρει ή λίγο σεβασμό στον αρχηγό, ξέρω εγώ, ή δεν ξεχνώ στις κακές σου μέρες τι έδωσε στην ομάδα. Κάτι τέλος πάντων, αλλά όχι το εσύ είσαι ο ΠΑΟΚ και δεν υπάρχει η ΠΑΟΚ χωρίς εσένα. Κανένας, πιστεύω ούτε ο ίδιος ο Βιερίνια, που νιώθει πολύ περισσότερο φυσικά ΠΑΟΚ από ότι ο Πασχαλάκης, θα
συμμεριζόταν αυτή την άποψη ή θα εστερνιζόταν αυτό το μότο, αυτή την, το ποστάρισμα, την ανάρτηση του Πασχαλάκη. Ότι εγώ είμαι ο ΠΑΟΚ και άλλος κανένα. Όποιος ένιωσε ότι είναι ανώτερος από τα τέσσερα γράμματα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τον κατάπιε το σύστημα. Όποιος ένιωσε ότι είναι πάνω από τα τέσσερα ιερά γράμματα. Κανένας. 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 Άρα θεωρώ ότι αν ρωτούσε ο Πασχαλάκης τον Βιερίνια πριν κάνει την ανάρτηση, κοίταξε τι πάω να ανεβάσω, ότι δεν υπάρχει πάω χωρίς εσένα, του λέγει όχι, 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 σε παρακαλώ, άστο, άστο. Χαίρομαι που είσαι φίλος, χαίρομαι που στη δύσκολη τώρα που υπάρχει και κλίμα από κάποιους εναντίον μου με στηρίζει σαν φίλος, έτσι, γιατί σε στήριξα και εγώ στα δύσκολα, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, όχι αυτό, όχι. Λοιπόν, πάμε, πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς, 2-87-888. Λοιπόν, για να μιλήσετε και να τα πούμε όλα. Δεν ξέρω αν, αν σήμερα θα κάνουμε σύνδεση με τον Κώστα Βασιλόπουλο, αλλά έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας να μιλήσουμε, να πείτε ότι θέλετε, να παίξουμε, να βάλουμε τραγούδια, παραγγελιές, ό,τι αγαπάτε. Η εκπομπή αυτή είναι, όχι, το έχουμε πει, όσο ακόμα θα κάνουμε, γιατί του χρόνου κατά 99% δεν θα μπορώ το μεσημέρι, αλλά όμως είμαστε εδώ μέχρι και την τελευταία μέρα να κάνουμε αυτό που θέλετε, αυτό που αγαπάμε και εμείς, αυτό που κάναμε φέτος όλη τη χρονιά, σε μια χρονιά δύσκολη πάρα πολύ από πολλές απόψεις. Πάμε όμως στις γραμμές. Ναι, γεια σας. Ναι. Γεια σου Κωστή. Καλώς την. Καλώς την. Τι κάνεις. Καλώς την, Γεωργία. Τι γίνεται. Συμφωνώ με όσα είπες μέχρι τώρα για τον Ανδρέ. Ναι, χαίρομαι. Απόλυτα. Ναι. Απόλυτα. Ο Πασχαλάκης το παιδί, εντάξει, πήγε να κάνει κάτι, νόμιζε ότι έκανε κάτι σωστό. Τέλος πάντων, πάω, δεν υπάρχει, δεν είναι, είναι τέσσερα γράμματα. Δεν είναι κανείς, ούτε εμείς οι ίδιοι. Ελά, εννοείται. Εννοείται. Έτσι. Περαστική, λοιπόν, όλοι, όλοι περαστική. Έτσι. Είδα μία ανάρτηση, ναι, από κάπου. Σε, στον αθλητήριο, στον αθλητήριο. Α, σε κάποιο site. Όχι. Ναι. 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 Και είναι και στον αθλητήριο αυτό, αυτή που το έβαλε. Είναι μάλιστα γυναίκα βασικά. Η Χρύσα, πες. Ότι ήρθε ο Πρίγιοβιτς. Ήρθε πού? Στη Θεσσαλονίκη, ήρθε στον ΠΑΟΚ, ήρθε για διακοπές. Τον έχει με τη φανέλα, καλώς ήρθες, καλώς έκανες. Όχι, όχι, δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Μα, τι, ότι... Λέω, έχω χάσει επεισόδια, είναι δυνατό. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει, παιδιά, δεν ισχύει. Παιδιά, αυτά τα πράγματα, ας μην τα κάνουν. Έτσι. Δεν ισχύει. Το ότι το θέλει ο Πρίγιοβιτς... Αυτό το ξέρω. Ότι απέρριψε, ας πούμε, διάφορες προτάσεις και από την Τουρκία και από την Πολωνία και από την Σερβία και ότι πραγματικά θέλει να γυρίσει εδώ. Το ότι πιθανόν και από την ομάδα θα έβλεπαν την περίπτωσή του, γιατί δεν πήρανε από τους ΑΚΠΟΜ και Σφιντέρς και αυτά που ήθελαν και ότι ένας τέτοιος, μιας τέτοιας κλάσης 4 θα μπορούσε. Αυτό ναι, αλλά το ότι έκλεισε και ήρθε και φανέλες και υπέγραψε και τέτοια, παιδιά, τι να σας πω, δηλαδή κάτι που δεν ισχύει. Μπορεί να κάνει, ο κόσμος κάνει διάφορα μοντάζ και αυτά. Όχι, η κοπέλα που το έγραψε, δηλαδή ανεβάζει συνέχεια πράγματα και σωστά, όχι βλακές, αλλά τώρα το είδα και λέω τι έγινε, έχω χάσει επεισόδια. Στον αθλητήριο. Στον αθλητήριο όχι. Α, αλλού. Γενικά. Ναι, ναι, okay, ναι. Και το είπα και στο Μίτσο, γιατί πήγαμε, ανεβάσαμε καλησπέρες Κωστή και τέτοια. Ναι. Ανέβασε ο Δημήτρης. Ναι, ναι. Δεν ισχύει. Ναι, ναι, δεν ισχύει. Και βλέπω και δύο κιόλα. Δύο αναρτήσεις. Ανακοινώθηκε ο Κοκκινάκης στο βόλεϊ, αν εννοείς αυτό. Welcome. Κοκκινάκης, ναι. Μιλάμε για Πρίγιοβιτς. Όχι. Πρίγιοβιτς, όχι. Και να πω και κάτι χωρίς να ξέρω πάλι να είμαι μέσα στα λογιστήρια και μέσα στην ΠΑΕ, ότι εκεί έπαιρνε 4 το χρόνο, 4 χαρτάκια. Έτσι. Ναι. Για να έρθει εδώ, ούτε καν συζήτηση και για τα μισά, ας πούμε. Δηλαδή φέτος πιστεύω ότι το μεγαλύτερο συμβόλαιο θα είναι εκεί στο 1 εκατομμύριο. Δεν θα ξαναγίνουν λάθη του παρελθόντος. Τώρα αν αυτός, αφού γέμισε λεφτά, δέχεται να έρθει
με χρήματα άλλου είδους, όχι όμως 2 και 3 εκατομμύρια, δεν υπάρχει αυτό, τότε... Έτσι, πρέπει να βάλουμε λίγο μυαλό. Όχι, βρήκαμε λεφτά και άντε τα σκορπάμε. Όχι, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Υπάρχει financial fair play, θα υπάρχει ένας εξορθολογισμός, αυτό μας λένε όλο το χρόνο. Πεταμένα λεφτά, όπως του Verblum, όπως σε συμβόλαια μεγάλα που... Τι, χαλάς αυτό? Ε? Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Έτσι ξέρω εγώ. Έτσι ξέρω. Ναι, γιατί ο Ιβάν, ναι, νόμιζε ότι μπορεί... Πληρώνω. Κάντε. Ναι, πληρώνω. Κάντε. Στο τέλος μας βγάλανε και μισό. Δεν θα το πω γιατί. Ναι, ναι. Απαγορεύεται να το πω. Εντάξει, έτσι, όχι, βρήκαμε παπά. Θαύουμε και τους ζωντανούς. Δεν πάει. Και, ναι, βρήκαμε παπά να θάψουμε καμπόσους. Δεν πάει έτσι. Υπάρχει όμως και χειρότερο, αλλά δεν θέλω να το πω. Μάθανε ότι αυτονόμαστε και ήρθαν για όλοι. Ακριβώς. Ακριβώς. Εντάξει. Φιλιά! Γεια σου, Γεωργιά! Φιλιά στο Δημητράκη! Γεια, γεια, γεια! Πάμε εδώ, παιδιά! Γεια σας, εδώ είμαστε! Χαίρετε! Καλώς τον, ναι! Καλώς τον, Θοδωρή! Έλα, αδερφέ μου! Καλώς τον, παιδί! Καλώς τον! Λοιπόν, δύο πράγματα. Ναι. Ήθελα να σε πάρω χθες το μεσημέρι τηλέφωνο. Ήθελες τι, να παίξουμε αντίστροφη μέτρηση? Θα σου ευχαριστώ. Μετά. Έλα, αγόρι μου, έλα. Γιατί για αυτά που είπε ο Κούγιας. Έτσι το γράψα και στον τοίχο, ότι θεωρώ απαράδεκτο από τη μεριά του σταθμού να πάρει, να έχει συνέντευξη κάποιον που έχει πει οτιδήποτε για οποιαδήποτε μάθηση. Κοίταξε το ραδιόφωνο. Έτσι. Το ραδιόφωνο. Είναι απαράδεκτο. Ναι, για μένα. Θα σου πω το εξής. Για μένα και στο λέω ανοιχτά, άμα δεν είσαι να ζει, στοπ. Ναι, ρε παιδί μου, σεβαστή είναι η άποψή σου. Okay, σεβαστή. Ναι. Απλά θα σου πω το εξής. Το ραδιόφωνο φιλοξενεί διάφορες εκπομπές, φιλοξενεί και διάφορο κόσμο. Λοιπόν. Τι να πούμε, δηλαδή, μην βγάζετε τον Κούγια. Ναι, καταρχήν πήρε μόνο του εδώ. Σου λέω να ξέρει. Πήρε μόνο του εδώ. Ανθρώπου που γελιοποιούν. Ναι, ναι. Όχι. Δεν είναι. Την Κυριακή πήρε μόνο του. Πήρε μόνο του, σου λέω. Ναι, αυτό προτάθηκε. Ναι, λοιπόν. Εντάξει. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να απολογηθώ για το τι γίνεται στις υπόλοιπες εκπομπές. Σίγουρα. Σαν ραδιόφωνο. Μεταξύ μας. Ναι, σαν ραδιόφωνο. Πρέπει να βγάλεις και τον αντίπαλο. Σαν τσατσαρός, αν με ρωτάς εμένα, αν θα τον έβγαζα, που είχα τη δυνατότητα να τον βγάλω, έτσι. Εγώ προσωπικά όμως εγώ, και είναι άλλου είδους η δική μας εκπομπή, δεν θα του έδινα βήμα αυτού του ανθρώπου. Αυτό ήθελα να ακούσω. Τι αυτό ήθελες να ακούσεις? Εδώ βλέπεις ότι αποφεύγω κάθε μέρα, έχω τη δική μου άποψη. Δεν θέλω να σχολιάσω. Δεν υπάρχει. Μην πέφτουμε στην παγίδα, συγκρίνουμε. Ότι οι άλλοι είναι κακοί που τον έβγαλαν και εγώ είμαι καλός. Δεν λέω αυτό. Θοδωρή μου. Αυτός ο άνθρωπος γελιοποίησε κάτι. Κάποιον. Δεν έχει σημασία τι χρώμα έχει, το γελιοποίησε. Εσείς που είστε παλιοί ακροατές, ξέρετε ότι έχω και το τηρώ απαρέγκλιτα. Αρνούμε να σχολιάσω την κουβέντα αυτού του ανθρώπου. Γιατί πολλές φορές μου είπαν, δεν θα πεις για τον Κούγια. Όχι. Ο δικός μου τρόπος να αντιμετωπίσω αυτόν είναι να μην αναπαράγω αυτά που λέει. Και την απόφαση αυτή την είχα πάρει εποχή που ήταν εδώ και ήταν αγκαλίτσες και φυλάκια. Και στη Σουήτα και ο Πάο και ο μεγάλος Ιβάν Σαββίδης. Το είπα τότε ότι εγώ αρνούμε γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, μη σας εκπλήξει, είπα. Και μη σας πραγματικά σας ρίξει από τα σύννεφα. Αν αύριο γυρίσει και μας σέρνει τα μύρια όσα, μη σας κάνει εντύπωση. Και όταν βγήκε μου είπανε, ήξερες κάτι? Την τύφλα μου ήξερα, ρε. Τίποτα δεν ήξερα. Να πουλήσω ότι ήξερα κάτι? Δεν ήξερα τίποτα. Ξέρω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος όμως, από μένα βήμα. Σχολιασμό, όχι. Αυτό είναι δικαίωμά μου. Είναι. Εγώ δεν κάνω κομμάτι στην εκπομπή μου. Μόνος μου δεν τραβάω το ζόρι. Το λούκι μου. Λοιπόν, εγώ λοιπόν δεν θέλω να σχολιάζω το συγκεκριμένο. Μπράβο στα παιδιά που είναι επιτυχία που βγήκε. Έτσι. Και διαχωρίζουμε το τι κάνει κάθε εκπομπή είναι κάτι άλλο. Δεν μπορώ να κατηγορήσω. Σίγουρα, έτσι. Σίγουρα, και, σίγουρα. Και να σου πω και κάτι. Έστειλε μήνυμα ο κόσμος. Πολύ μήνυμα. Και τον ρώτησαν και πράγματα που πιθανό να ήθελαν να ρωτήσουν. Έτσι. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτάς. Ούτε να σχολιάσω δεν θέλω όσα λέει. Εγώ στο Messenger έστειλα και μήνυμα στο σταθμό. Αλλά δεν μου απάντησε. Messenger στο σταθμό? Έτσι. Στο Facebook? Στο Messenger. Το δικό μου? Το αθλητήριο? Του σταθμού. Του σταθμού. Δεν ξέρω, ναι. Τι να σου πω. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Το δεύτερο, είπε ο Παναγιώτης στο πρωί, αν θυμάμαι καλά. Αν θυμάμαι καλό Παναγιώτης στο πρωί, ότι ο Πάκου δεν είναι κανένας. Ούτε ο Πασχαλάκης, ούτε ο Βιερίνια, ούτε ο Σαββίδης. Όπα. Έτσι.
Οι παίχτες που είναι έρχονται και παρέρχονται. Μήπως είπε κανένας πάνω από τον ΠΑΟΚ. Αυτό νομίζω είπε. Ναι, ναι, κοίταξε, ναι, εγώ πώς το λέω. Ότι κανένας δεν, είναι πάνω από τα, ναι, κανένας δεν είναι πάνω από τα τέσσερα γράμματα, είπε. Έτσι. Ακόμα και ο Σαββίδης. Αυτό είπε. Όταν φύγανε, όσοι έχουν φύγει, ας πούμε, Κούτας, Τετρανίδης, Αράβης, όπως το είπες, ο ΠΑΟΚ συνέχισε να υπάρχει. Ναι. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν θα υπήρχε άμα δεν ήταν ο Σαββίδης, φίλε. Δεν θα υπήρχε σε αυτό. Έτσι. Το επίπεδο. Σε αυτό το επίπεδο, ναι. Σίγουρα. Θα υπήρχε, αλλά, σίγουρα, αλλά θα είχε περάσει μεγάλα λούκια, θα πιθανόν να παίζαμε άλλες κατηγορίες, πιθανόν να είχαμε πέσει εκεί που έπεσαν άλλες ομάδες. Χωρίς να υπάρχει. Αυτό είναι βέβαιο. Νομίζω ότι ο Παναγιώτης είπε αυτό, δεν θέλω τώρα, θα βγει να μας πει γιατί. Καλά, ακούει. Ξέρω, αν κάνω κάτι λάθος, ναι. Πιθανό να είπε κάνω αυτό. Διαφωνείς ότι κανένας, ακόμα και αυτός ο Ευεργέτης, γιατί εγώ είπα αμέσως μετά τα τέσσερα γράμματα, τι είναι, είναι ο λαός, αυτός που ανιδιωτελώς στέκει δίπλα στην ομάδα, βρέξει, χιονίσει, να χάνει τον ύπνο του, να αρρωσταίνει για τον ΠΑΟΚ και εκεί κάπου, στην πρώτη, γιατί αν υπάρχει μια πυραμίδα. Τι είναι μετά, είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Διαφωνώ, κοιτάξτε. Έτσι. Διαφωνώ εν μέρη. Πώς θα είναι, συμφωνώ ότι αυτός που τα χώνει κοστί είναι ο πρώτος που πρέπει να μιλάει. Είναι ψηλά, μετά έτσι, τα τέσσερα γράμματα. Έτσι και σε αυτόν να κάποιο σεβασμό. Απλά ακόμα και αυτός δεν είναι πάνω. Το ξέρει και ο ίδιος και δεν θέλει να είναι πάνω. Ξέρω, έτσι. Ναι, εντάξει, ναι, αυτό ωραία. Πιστεύω. Αυτό. Πάμε μια αντίστροφη. Πάμε. Είσαι έτοιμος. Έχω τέσσερις γραμμές που αναποσβήνουν. Σε έτσι, ευχαριστώ. Πάνε, γρήγορα. Τι, φεύγω, πάω σε γραμμή. Πάω, τα είπαμε. Yeah. Γεια σου, Θοδωρή μου. Έτοιμο. Σε φιλό, έτοιμο, σε φιλό. Άντε, γεια σου, Θοδωρή μου. Γεια. Ναι, θα φάω ξύλο άμα δεν δώσω γραμμή τώρα. Αν παίξουμε για αντίστροφη. Ή το ένα θα κάνουμε το άλλο. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Ένα σιωπηλός ακροατής, ο οποίος μας δίνει το δικό του στίγμα. Μια άποψη που, okay. Θέλεις να παίξεις μπασοκύθαρο στον Νίκο Γούβα. Πάμε εδώ. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Πόσα χρόνια. Πες τώρα, ναι, έχω κοιτάξτε, αναβοσβήνουν τέσσερις γραμμές. Ναι. Παρατήρηση. Ναι. Βάλε αριθμούς στα κουμπιά σου. Ναι. Για να ξέρεις ποιο παίρνει πρώτος. Επειδή άντε. Έχω φερμουάρ και όχι κουμπιά. Λοιπόν, αυτό που είπα, ναι. Αυτό εννοώ. Ναι. Κανένας πάνω αυτό, από τα τέσσερα γραμμές. Ναι, ναι, αυτό θυμόμουν και εγώ. Ναι. Δεν εξηγώ τίποτα άλλο. Ναι, αυτό. Με αυτό, επειδή κατάλαβε κάτι άλλο λοιπόν, ο Θοδωρής. Όχι, δεν κατάλαβε τίποτα. Μια χαρά του κατάλαβε ο Θοδωρής. Απλώς έχει διαφορετική άποψη και δικαίωμά του. Με γεια του, με χαρά του, έχει σωστό λόγο, ορθό και δεν θα την παραδοθώ καθόλου μαζί. Εσύ αυτό δεν είπες. Κανένας πάνω από τα τέσσερα γράμματα. Αυτό, ναι, αυτό, και ο Θοδωρής αυτό λέει. Δεν είπε ότι ο Σαββίδης είναι πάνω από τα τέσσερα γράμματα. Ναι. Τι πιστεύω ο Θοδωρής, σου λέω. Είναι δικαίωμά του και το ασπάζομαι και το... Ωραία, χαίρομαι. Γίνεται. Πάμε παρακάτω. Δεν, ναι. Δεν έχω καμία αυτή γιατί ξέρω ότι έχει σωστό λόγο γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι διαφωνείτε πάντως εγώ που είμαι στη μέση. Και, ναι. Και καθαρό ναι. Παοξίδικο 100%, λόγο, 100%. Και αγνό. Και αγνό. Λοιπόν, όχι ότι στην ομάδα μας έχουμε περίεργους, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Όχι, δεν έχουμε. Υπάρχουν λοιπόν, και τα διάφοροι, οι οποίοι έχουν διαφορετική άποψη, τι να κάνουμε, θέλω έτσι να αυτά. Μοιραστώ κάτι μαζί. Βεβαίως, εδώ είμαι, σαν φουλ. Παιχνίδι. Σαν παιχνίδι. Σαν quiz, να το πω έτσι. Ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή κάθομαι στο γραφείο εκεί στο Καμιλοτάβανο. Ναι. Ανεβαίνουν δύο παλικαράκια. Ο ένας έρχεται να γραφτεί στο σύνδερμο. Τι χρονολογία. Δεν θα σε πω. Α, οκ. Okay. Ναι. Ναι. Δεν θα παρατηράω εγώ χρόνια των άλλων. Άρα, σε παρακαλώ. Τι ωραία παγιδούλα. Λοιπόν, πήγα να στήσω. Δεν λέει... είσαι έμπειρος. Ξεγλίστρησες, άτιμε. Ξεγλίστρησες. Έτσι απλά. Έτσι. Να πεις κανένα 1968, Κωστή. Λοιπόν, ο ένας μου δίνει όνομα. Ναι. Γεώργιος Μπλαχοσαβένης. Ο άλλος ήταν ένα παιδί μικρό πουκαμισάκι και γυαλάκια. Λίγο έτσι όμως. Όχι ρε. Αυτός ποιος ήτανε. Όχι ρε. Δεν φίλε. Ξέρω. Δεν ξέρω ποιος ήτανε. Μάλιστα. Αυτό είναι το quiz μου. Αυτό είναι το quiz. Μεγάλες στιγμές. Και θα είχα να σε δώσω να κάνεις να ενώσεις. Με συγκινείς. Με συγκινείς. Ναι. Ναι. Σε συγκινώ. Το ξέρω ότι μπορώ να σε συγκινώ. Με συγκινείς. Εντάξει, λοιπόν. Είναι πολλά τα χρόνια. Όταν γυρίζω πίσω, κοιτάω πάνω από τον ώμο μου, τον στιβαρό ώμο μου, γιατί έχουμε πλάτες, έχουμε μονοκυλιά. Αυτά είναι. Έτσι. Γυρίζω πίσω και βλέπω πίσω. Δηλαδή, όταν έρχεται ο άλλος και λέει, ξέρεις, ήμουνα τότε, ήμουνα λύκειο που σε άκουγα και τώρα είναι γονιός και έχουν περάσει, ας πούμε, 21-22 χρόνια. Δεν μπορεί να μην συγκινήσει. Δεν μπορεί να μην συγκινήσει, ρε παιδιά. Δεν το λέω, αλήθεια σας το λέω. Εντάξει, ζω από αυτό.
την οικογένειά μου. Από αυτό, ας πούμε, αυτό είναι το εισόδημά μου. Αλλά δεν μπορώ να το δω ψυχρά σαν μια δουλειά, ρε παιδιά. Σας μιλάω ειλικρινά. Δεν είναι μια φυσιολογική δουλειά. Και την κουβέντα την είπε η Νεκτάρια όταν ήταν, τι να σου πω τώρα, 2,5. Μπαμπά, γιατί κανένα άλλο πεζάκι στο σχολείο δεν κάνει τη δουλειά που κάνεις εσύ. Δηλαδή, γιατί κάνανε ρε στον νηπιαγωγείο, ρε, τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς σου, δάσκαλος, εσένα, ξέρω εγώ, γιατρός, εσένα δικηγόρος, εσένα, ξέρω εγώ, οικοδόμος, εσένα, κανένα άλλο παιδάκι, λέει. Και εκεί το καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι άλλο αυτό, ρε παιδί μου, είναι κάτι άλλο, εντάξει. Πρώτα είναι επικοινωνία, Κωστήμα, μεταξύ μας. Εδώ είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Σας εξομολογούμε κάτι. Δεν ξέρω όποιος το καταλαβαίνει. Σας εξομολογούμε κάτι. Το πόσο αγαπάω αυτό που κάνω, το κατάλαβα φέτος, που ήταν καταραμένη χρονιά, και όταν λέω καταραμένη από όλες τις απόψεις. Τώρα αυτό να σε διακόψω. Αυτό το 20 να φύγει και να μην ξανάρθει ποτέ, ρε παιδί. Τζάμπα τα λεφτά στα γούρια και στα πέταλα, σημαλαμπίπι, κάτι ρόδια που πήραμε. Λοιπόν, ένα άλλο θέλω να σε πω για ένα παιχνίδι. Ήθελα να σε δώσω 5 συμπαθείς ζωάκια, να τα ενώσεις με 5 συμπαθείς κυρίου. Αύριο! Περιμένουν 5! Δεν προλαβαίνουμε αύριο! Φιλιά! Ζουμουσού, αδερφέ μου! Φιλιά, φιλιά! Γεια σου Παναγιώτη, γεια! Πάμε εδώ! Γεια σας! Καλησπέρα. Καλό στο στράτο. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να συμφωνήσω με τον προσηγήσα ακροατή, όχι τον προλαλήσα. Αυτό. Είναι είναι ο προσηγήσας. Ναι. Αυτός ο οποίος σήγησε δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Δεν ήταν ο προλαλήσας, ήταν ο προσηγήσας. Ναι. Σωστό, λοιπόν, σωστό. Με αυτόν που βγήκε και δεν μίλησε. Έτσι. Λοιπόν, συμφωνώ μαζί του μέχρι κεραίας. Ή ο προπεπτοκός. Δηλαδή, ο πεπτοκότας είναι αυτός ο οποίος έχει πέσει. Αυτός που έπεσε η γραμμή του. Πεπτοκός, έτσι. Άρα ο προπεπτοκότας, χωρίς να ακούγονται τίποτα, από μέσα. Εγώ μόνο τον υπεζοκότα ξέρω, φίλε, που είναι το κομμάτι μου, που είναι η ανατομία, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Υπάρχει η Πανακότα, που δεν ξέρω πού ξεκίνησε. Ξεκίνησε να κάνει τι η Πανακότα, ας πούμε. Δεν ξέρω τι κότα να είναι. Να περάσει απέναντι στον δρόμο, ξέρω. Δεν ξέρω. Μια κότα που ήθελε να γίνει Παναθηναϊκός και το άλλαξε, που φορούσε πάνω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πάμε. Λοιπόν, πάντως, για να συνεχίσουμε έτσι την ώρα του παιδιού. Ναι. Στη σχολή, όταν ήμασταν φοιτητές, στα πρώτα εξάμηνα, καθόμασταν και βριζόμασταν ένας τον άλλο με ανατομίες ορολογίας, ρε. Με ορολογίες ανατομίας. Α, πολύ ωραία. Όπως ναι, φίλε, δηλαδή ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι να μάθουμε λίγο ανατομία, ας πούμε. Άντρε, μέζεο του τύπου, ας πούμε. Λέγαμε, ξέρω εγώ, μίζωνα αυθρογγύλε, πλατήρα χιέ, ρομβοειδή. Ρε, πού καταλαβαίνεις, λέγαμε τους μύες, ρε παιδί μου. Πού είσαι, ρε, τεταρτημόριο της παρεγκεφαλίδας. Ναι, κάπως έτσι, ξέρω εγώ. Και πετιόταν ο άλλος και έλεγε κάτι ψαγμένο και φωνάζε μου λέει «Πω τα μισά να μου λέγε». Ίσα μωρή σπλήνα. Έλα, μου είσαι 12 δάχτυλε. Άντερα, σε περιμένουμε 12 ώρες. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, έλεγε άλλος «Πού είσαι ρε τρίποδα του Χάλερ», ξέρω εγώ. Πολύ ωραίος. Και ψάχναμε όλοι να το βρούμε στο βιβλίο. Εξαιρετικός. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω ότι δεν ξηγέσαι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, το πρωί, φίλε, δεν με έβαλε στην κλήρωση. Δεν σε έβαλα, είναι η αλήθεια. Έτσι, δηλαδή, σου έχω πει ότι όταν δεν κληρώνεις κάτι, θέλω να με βάλεις στην κλήρωση, ρε φίλε. Θέλω να σπάσει μονοτονία. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο και να κλείσω. Ναι. Είχα μια συζήτηση σε ένα site, δεν χρειάζεται να σου πω σε ποιο, με φιλάθλους του Ολυμπιακού. Ναι. Στα σχόλια. Έβγε. Λοιπόν, τέλεια. Δεν υπάρχει. Για μένα, τίποτα πιο, δεν υπάρχει πλέον σωματείο και οπαδός πιο δικαστηριολάγνος και πιο κύβηλος. Έβαλε η Μαρία Ιβού ένα στον τοίχο μας, ένα που κλείνει ένα ρήμα, που είναι πώς κλείνει το ρήμα ο οπαδός του Ολυμπιακού, άμα το δείτε έχει πολύ σοφία. Διάβασε το. Γίνεται. Βεβαίως. Περίμενα. Μίλα εσύ, γιατί τώρα να ανοίξω λίγο το μαραφίδι. Αυτό που θέλω να σου πω λοιπόν, είναι ότι με τη λογική του Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα αίτητος, γιατί ο ΠΑΟ κατέβηκε με 12 πλαστά δελτία, με λιγμένα δελτία λέει, και άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός είναι δίκαιος πρωταθλητής με αίτητο πρωτάθλημα. Λοιπόν, κατάλαβες. Ενικός αριθμός, η μήνυση της δίκης, την έφεση, ο Φιέστα. Πληθυντικός, οι μηνύσεις των αναβολών, τις παρετήσεις, ό να σου... Αυτό το τελευταίο βάζω έχει παπάκι. Δεν χρειάζεται, καταλάβαμε. Καταλάβαμε. Αυτό.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι που έχουν καταντήσει οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ναι. Μια ομάδα η οποία αντί να προασπίζεται την ομιμότητα, καλό θα ήταν να αλλάξει τα φτεράκια που έχει στο σήμα της με κάνα δικαστικό σφυράκι, γιατί έχει καταντήσει γελίο το όλο θέμα. Δεν έχει σταματήσει φέτος να απειλεί με μηνύσεις, να σέρνει ανθρώπους διαιτητές, παράγοντες στα δικαστήρια. Κι άλλο, ο Δημητρίου της ΕΠΟ. Ναι. Έτσι, είδατε, μείνει στον Καραμαπά. Έκανε μήνυση για υποκίνηση βίας. Υπάρχουν τώρα, μην αναπαράγουμε τις κουβέντες. Κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα stop. Αλλά από ποιο να μπει το stop? Από την πολιτεία η οποία φτάνει στο σημείο να ακυρώσει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, γιατί άκουσον, η αστυνομία δεν μπορεί να εγγυηθεί, λέει, την ασφάλεια διεξαγωγής αγώνος με κυκλισμένων των θυρών. Λες και οι ποδοσφαιριστές κινδυνεύουν από το γρασίδι. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Οι ποδοσφαιριστές κινδυνεύουν από το γρασίδι. Χαιρετώ, Κωστή. Φιλιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Αυτή. Φαγωθήκαν. Εν τω μεταξύ, προσέξτε τώρα το αυτογκόλ. Ο Γαύρος θα πάει να παίξει με τη Wolves, έρχομαι τώρα στις γραμμές, χωρίς καμία αγωνιστική, ας πούμε, δράση, χωρίς ρυθμό. Γιατί αυτοί τι ήθελαν να πούνε, όχι Ριζούπολη, πάμε να παίξουμε αλλού. Έλα μου όμως που τελικά ο τελικός θα πάει 30 Αυγούστου. Φαγώθηκαν τι, να μην παίξουν στη Ριζούπολη. Γιατί, προσέξτε, αυτοί παίζαν στη Ριζούπολη. Το ξέρουν το γήπεδο. Επειδή είναι, λέει, κοντά στην γειτονιά Τσακ. Μα είναι και κλεισμένον. Όχι, εμείς δεν θέλουμε Ριζούπολη. Μα ο ΠΑΟΚ 50 χρόνια κατεβαίνει 508 χιλιόμετρα και παίζει μονίμως εκτός έδρας. Και άσε τα παλιά. Τα τελευταία χρόνια πήγε, έπαιξε στο Βόλο και έπαιξε δύο φορές στο ΟΑΚΑ. Στην έδρα της αντιπάλου του. Και το πήρε Παλικαρίσια, Κακαλάτα, Καμπανελίσια τα κύπελά του. Τι μας νοιάζει? Όχι. Να περάσει το δικό μας. Να περάσει το δικό μας. Μάθαμε στη γερμανική φιλολογία, μας είχε πει ένας εξαιρετικός καθηγητής που είχαμε, τρομερά φιλέλληνας και τρομερά αγαπημένος, ο Μάνφρετ Κοχ. Η εξουσία είναι, λέει, για να επιδεικνύεται και όχι για να μπαίνει στο σιρτάρι. Αυτός που την έχει την εξουσία πρέπει να την επιδεικνύει. Αλλιώς τι να το κάνεις? Πρέπει να δείχνει ότι εγώ κάνω κουμάντο. Εγώ ξεσήκωσα όλη την κοινωνία. Να ο Πατούλης, να η αστυνομία, να αυτό. Έτσι, σέρνεται τώρα ένα σύστημα, ένα κράτος ολόκληρο, επειδή ο κακομαθημένος δεν θέλει να παίξει τελικό στη Ριζούπολη. Γιατί? Μα είναι και κλεισμένο το θυρό, ρε παιδιά. Τι θα γίνει? Όχι, δεν θέλουμε. Εντάξει, βγάλε άκρη. Πάμε στις γραμμές. Ναι. Γεια σας. Έλα, Κωστή. Και συγγνώμη που περίμενες. Έλα, φίλε μου. Έλα. Έλα, ο Λουκάς. Γεια σου, ρε Λουκά. Τι γίνεται, αγόρι μου? Έλα. Καλά, δόξα τω Θεώ. Κωστή, εγώ σε είπα και πριν από κανένα δύο μήνες που ανέφερες για Πρίγκοβιτς, ναι, ότι δεν είμαι υπέρ της επιστροφής στο παρελθόν, ναι, αλλά αν έχει ένα κανονικό προπονητή ο Πρίγκοβιτς και παίξει μαζί με τον Ακπονγκ, πιστεύω, ναι, ότι κάτι θα γίνει και θα αξιοποιηθεί ο Ακπονγκ δίπλα στον Πρίγκοβιτ και, θα υπάρχει περισσότερη κίνηση στην επίθεση, γιατί ο Πρίγκοβιτς είναι λίγο στατικό στην επίθεση. Ναι. Είναι καλογκορτζής, αλλά δεν είναι συμμετοχικό στο παιχνίδι. Ναι. Σε μια υποθάλπουσα μορφή πίσω από τα λόγια σου, συμπεραίνω ότι θεωρείς ότι αυτός δεν είναι κανονικός προπονητής για να μπορεί να χειριστεί τον Πρίγκοβιτς. Εκεί πήγαινα τώρα. Εκεί πήγαινα τώρα. Αυτός δεν είναι για τον Πρίγκοβιτς. Ναι. Όταν βλέπεις τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ, καταλαβαίνεις τι προπονητή έχουν. Ναι. Και τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ είναι, να μην πω, ναι, δελομπού. Πάντως αυτό το θέμα, παιδιά, με τον προπονητή, πιστεύω ότι από εχθές έπρεπε, ήδη, από εχθές. Ναι, εχθές, ήταν. Εχθές, Δευτέρα. Την Κυριακή, μετά τον αγώνα. Ναι, ναι. Δηλαδή, μετά τον αγώνα, την Κυριακή. Εφόσον έχουν αποφασίσει να τον κρατήσουν, να βγει και να πει, κύριε, αυτός είναι ο προπονητής μας. Όλα τα άλλα μπορεί να τα αλλάξουμε, αλλά αυτός είναι ο προπονητής. Έτσι. Ή να πει, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Φερέιρα, δεν ταιριάξαν τα χνότα μας, θεωρούμε ότι δεν είχαμε χημεία, δεν ξέρω τι θα πούν. Ευχαριστούμε πολύ. Ο αντικαταστάτης είναι, ξέρω εγώ, ο Ντίτερ Χέγκινγκ από τη Γερμανία, ή ξέρω εγώ, ο κύριος Λάσλο Μπόλωνη από τη Ρουμανία, ή ξέρω εγώ, ο κύριος Πάμπλο Γκαρσία από την Ουρουγουάη, δεν ξέρω τι. Έτσι, απλά πρέπει αυτό το πράγμα να τελειώσει σήμερα, παιδιά, σήμερα, να μην σέρνετε. Εγώ πιστεύω, αν μείνει αυτός ο προπονητής που αμφιβάλλω, αν μείνει,
θα μείνει γιατί δεν έχουν τον χρόνο να αναλάβει κάποιο όνομα προπονητή. Και πιστεύω επειδή έγινε επαφή του τεχνικού διευθυντή με τον Γκαρσία πριν μιλήσει για τον... πιστεύω ότι και να αποτύχει αυτός, γρήγορα θα δούμε τον Γκαρσία στην πρώτη ομάδα. Ναι. Και αυτό δεν ακούγεται υπάρχει, ότι τον βάζει δεν... τώρα... Έτσι. Προσωρινά, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλαγή τώρα λόγω του τα προκληματικά για το Champions League. Εντάξει, βέβαια είναι τελείως μπακαλίστικη λογική, έτσι. Δηλαδή βάλ τον ναι, τώρα, είναι. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά βάλ τον τώρα και μόλις φάει τα μούτρα του θα φωνάξουμε τον Γκαρσία, ας πούμε, που θα είναι και έτοιμος να έχει πάρει το χαρτί. Δηλαδή μένει μέχρι να φύγει αυτό. Δεν ξέρω. Έτσι δεν χτίζεις ομάδα. Εγώ άρχισα ήδη να αμφισβητώ και το τεχνικό διευθυντή. Περιμένετε, παιδιά. Όχι, εκεί. Με τις κινήσεις αυτές. Κάτσε, περίμενε. Είμαστε λάθος. Περίμενε λίγο. Κάτσε. Εγώ μα δεν είδαμε, παιδιά. Περιμένετε λίγο, ρε παιδιά. Δεν είναι φίλος μας. Αλλά μια στιγμή. Το ματάκι χορταράκι ισχύει και για τον Ρέμπε. Κάτσε να δούμε. Περίμενε. Περίμενε, δηλαδή, να δούμε τι. Ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα έρθουν. Κάτσε λίγο. Λάθος χειρισμός. Εκτός αν ο Σαββίδης τον είπε, χειρίσουν έτσι το θέμα και. Μάλιστα. Έγινε Λουκά! Σε χαιρετώ! Έγινε. Φιλιά! Φιλιά! Πάμε εδώ! Γεια σας! Ναι! Ναι! Γεια σου Κωστή! Καλώς τον! Ο κύριος Συρίγωνος έλεγε πήγε από εδώ ρε παπά! Έτσι ακριβώς! Ο Συρίγος, ο Γιώργος! Μεγάλη μορφή φίλε! Το Σαββατοκύριακο αυτός μας κρατάει στην τροφιά και δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο! Κοίταξε! Ο Συρίγος από μόνος του είναι μια κατηγορία! Έτσι, ο Γιώργος. Συνυπήρξαμε για πολλά χρόνια στον 103. Το ξέρει και ο ίδιος ότι του έχω και εκτίμηση και αδυναμία. Και είναι, αυτό είναι, ξέρεις, ισχύει και από την άλλη πλευρά. Είναι bon vivre, είναι μια φυσιογνωμία, ρε παιδί μου, τελείως. Είναι σύλλογο κατηγορία μόνος του. Έτσι. Παίζει χωρίς αντίπαλο. Δεν έχει, ρε παιδί μου. Δεν έχει. Ο Συρίγος έχει βγάλει το Σωραίος, που είναι σλογανάρα. Έτσι. Το ισοραίος είναι δικό του, φίλε. Έτσι, και το τέρας που λέγαμε στον 103, δηλαδή κυκλοφορούσε ο κόσμος και έλεγε αυτό στο ραδιόφωνο. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι έχει βγάλει και το παπά. Και το παπάς, δεν είναι... Το παπά πολύ το κυκλοφορεί. Πολύ, έτσι. πολύ. Άρρωστο Παοξάκι. Ξεκινάμε από αυτό. Και μετά μπορεί να διαφωνήσεις, μπορεί να συμφωνήσεις, έτσι είναι... Αυτά είναι του καθενός την ιδιοσυγκρασία, την άποψη. Αλλά... Είναι αντικειμενικός, αλλά ΠΑΟΚ δεν είναι. Το έχει δηλώσει ότι είναι Παναθηναϊκός. Είναι αντικειμενικός και μεγάλη αγάπη είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Ο Συρίγος. Ο δικός μας Συρίγος εδώ. Φυσικά. Άντε ρε. Παοξάκι ξέρω τι είναι. Δεν τον ακούς. Όχι ρε. Το λέει ότι είμαι Παναθηναϊκός, λέει, αλλά δεν κρύβει την αγάπη του προς τον Ιβάν. Τέλος πάντων. Δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Ίσως να είναι κρυγοπαοξής. Εγώ πιστεύω κάνει... Χαβαλέ. Τέλος πάντων. Για πες. Λατομείο, έτσι, Κωστή... καταρχήν. Λατομείο. Κωστή, είχαμε καιρό να πάρουμε τηλέφωνο. Ναι. Πολλές φορές έπεσα. Ξανασηκώθηκα. Αλλά ξανασηκώθηκα σήμερα. Επιγονατίδες και δίχτυ. Δίχτυ και τραμπολίνο. Άμα έχετε, είναι ακόμα καλύτερο το τραμπολίνο. Για πες ειδικά λοιπόν. Ειδικά και άμα έχεις λίγο μεγαλύτερη κοιλιά, πες τα μαλακά. Α, φίλε, καταπληκτικό. Γι' αυτό αφήνουμε. Άλλος αφήνει μαλλί, άλλος αφήνει μουστάκι. Άλλος, ξέρω εγώ, εμείς αφήνουμε σκεμπέ. Είναι ο καθένας ό,τι μπορεί να αφήσει. Έτσι. Ακριβώς. Για πες λοιπόν. Κωστή, τι να πω, σ' ακούω καθημερινά. Εν τω μεταξύ, δεν μπορώ να βγάλω γραμμή. Παραμιλάω και γελάω και μόνος μου. Είναι σαν να βγάζω γραμμή. Αυτός είναι ο πιο βασικός στόχος των εκπομπών μας. Να σας χαρίζουμε λίγο χαρά, λίγο να φεύγει το μυαλό. Έτσι, και στις δύσκολες μέρες ειδικά, έτσι, αυτό είναι το βασικό. Δεν είναι η ενημέρωση, έχουμε τους καλύτερους για ενημέρωση. Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε, η εκπομπή είναι infotainment, έτσι που λένε οι μορφωμένοι. Έτσι, για σκέδες, ψυχαγωγία, όπως λέει και στα χωριά μας, φίλε, που εμείς με infotainment μεγαλώσαμε. Κανονικά, έτσι. Κάνε μια οπισθογωνία με το μεγάλο το εργαλείο εκεί. Να πούμε την μπουλντόζα τι έχει στο κοφτήρι. Εγώ αγχώνομαι όταν ακούω το αυτό. Νομίζω ότι έρχεσαι
Και θα μπεις μέσα, γκρεμίζεις τον τοίχο και μπαίνεις μέσα στο στούντιο. Με το του. Αυτή το τούκα, αδερφέ, είναι πολύ σημαντική για το μηχάνημα. Ναι, είναι πολύ σημαντική. Αν περνάει κάποιος από πίσω. Περνάει κάποιος από πίσω, μην το κάνουμε. Πίστεψέ με. Είναι πολύ σημαντική όχι για το μηχάνημα, είναι σημαντική για αυτό που περνάει πίσω. Ας το μηχάνημα. Το μηχάνημα δεν καταλάβει τίποτα, φίλε. Ένα μικρό σαν να ανέβει σε ένα πεζοδρόμιο. Μπορεί να καβαλήσει να πούμε το γιοταχή. Ακριβώς. Σαν να έχει λίγο χωματάκι. Δεν καταλάβει. Ο άλλος από πίσω έχει ζήσει τα Mickey Mouse που βγαίνουν και είναι χαλκομανία. Σαν σιγαρόχαρτο. Ναι, και μετά φουσκώνουν και πάλι κανονικά, κανονικά. Για πες λοιπόν να κλείσουμε. Κωστή, αυτή την κίνηση που έκανε ο Βιερίνια δεν μπορώ να την ψυχολογήσω. Ναι. Δεν τα είναι ψυχολόγητη, είναι αδικαιολόγητη. Επειδή... Ναι, ναι, μιλήσαμε πολύ γι' αυτό. Δεν έπρεπε. Εμείς το γουστάρουμε, ξέρουμε τι έχει κάνει για την ομάδα. Φυσικά. Ήδη πολλές φορές τον έχουμε δει δίπλα στον Ιβάν. Ο Ιβάν να το ρωτάει και να του λέει όχι κάτσε εκεί που είσαι. Ήδη με το τότε που μπήκε ο Ιβάν μέσα στο γήπεδο. Τον έλεγε πίσω, φύγε πίσω. Ναι, ναι, πίσω. Ο μόνος που είχε ανάστημα να σηκώσει να κάνει το δάχτυλο έτσι στον πρόεδρο. Καταλαβαίνετε παιδιά, αυτά δεν διαγράφονται. Ό,τι και να γίνει, μείνει δεν μείνει, ζητάει δεν ζητάει, του δίνουν δεν του δίνουν, μίλησαν δεν μίλησαν, δεν εξετάζουμε. Αυτό είναι άλλο κομμάτι και εγώ αν δεν έχω πληροφόρηση που δεν είναι και, δεν είμαστε και ρεπόρτερ, έτσι, ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να σας πω παιδιά, ισχύει αυτό ή ισχύει εκείνο. Έτσι, άμα δεν είμαστε σίγουροι και βέβαιοι, τι να, δηλαδή να σας βάλω σε μια τέτοια διαδικασία. Και εγώ έχω 30 διαφορετικές βερσιών για το τι έχει γίνει με το Βιερίνε. Μιλάμε για αυτά που βλέπουμε και ξέρουμε. Αυτό έχω να σας πω. Φαίνεται ότι ο Ιβάν πονάει το πάω. Ο Βιερίνια το ίδιο. Εκεί σου λέει πάω να τον διορθώσω. Είναι δεν είναι μεγάλο κεφάλι δεν είναι. Εκείνη τη στιγμή το σταματάω και θα το σηκώνω και το χέρι. Που λέει ο λόγος. Ναι, ναι. Ο Ιβάν τα είχε χάσει εκείνη τη στιγμή. Αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει με την καινούργια χρονιά. Πώς θα πάει η προετοιμασία. Δεν ξέρω. Όλα αυτά. Όπως δεν ξέρω τι θα εγώ γίνει. Εγώ κρατάω μια πισινή. Ναι, ναι. Εγώ κρατάω μια πισινή γιατί φαίνεται ότι δεν τον έχουν εμπιστοσύνη το προπονητή. Οι παίκτες λες. Και θα μπορούν. Οι παίκτες. Ναι, ναι, δεν υπάρχει. Και αυτό είναι γεγονός. Δεν υπάρχει μία, δεν υπάρχει. Άρα θα φύγουν παίκτες, αν μείνει αυτός. Θα φύγουν παίκτες, θα έρθουν άλλοι. Δεν ξέρω αν μπορεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος να γυρίσει το θέμα. Το ευχόμαστε ολόψυχα. Δεν έχουμε. Μήπως πάθηκε, εγώ πάλι πονηρός, μήπως πάθηκε την ανανέωσή του και, και λέει ας βγω γιατί δεν πάμε καλά. Ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια με την κίνηση που έκανε. Τι να σου πω. Και ακόμα και έτσι αν σκέφτηκε είναι λάθος για μένα. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Έτσι. Πάντα τα τέσσερα έτσι. Γράμματα πάνω από όλους. Αν με ρωτάς, περισσότερο... Θεωρώ ότι αισθάνθηκε προσβεβλημένος γιατί τον είχε 10 αγώνες και δεν τον έβαλε παρά μόνο στο τελευταίο 12 λεπτό και μάλιστα δεξί στόπερ. Δηλαδή ένιωσε ότι τον υποτίμησε, ότι τον προσέβαλε με τη συμπεριφορά, ότι φάνηκε σαν καψόνι. Και επίσης ότι νευρίασε με αυτό που έγινε στο μάτς με τον συμπολίτη και έβγαλε αντίδραση. Αλλά και τα δύο να ισχύουν, επειδή είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, δεν έπρεπε, έπρεπε να το ελέγξει. Αυτό λέμε. Εντάξει. Έγινε λατομείο. Όλα να πάνε καλά, η Παοκάρα ψηλά του χρόνου και όλοι να τη θαυμάζουν και άστον να λένε έτσι, ότι έτσι, θέλουν. Έτσι. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν. Φιλιά. Γεια σου λατομείο. Ζουμουσού. Ζουμουσού αδερφέ. Ζουμουσού. Πάμε εδώ. Γεια σας και συγγνώμη μου περιμένατε. Ναι. Γεια σου ρε Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Καταρχήν. Να πω συγχαρητήρια του Καραγιάννη. Ναι. Αυτό που λέει σε κάθε εκπομπή, αν τον έχεις ακούσει. Ο Κώστας. Σήμερα δεν είναι. Ναι. Δεν πειράζει. Σήμερα κόντρα δεν θα κάνουμε τον Καραγιάννη. Όχι, όχι. Σήμερα βγήκε και πέσαμε. Και κοπήκαμε. Αυτό λοιπόν που λέει ο Καραγιάννη, πες το, ναι. Ναι. Αφήστε να κάνει η διοίκηση κουμάντο. Δουλειά. Δεν μας πέφτει κανένας λόγος. Δουλειά. Το να λέμε εμείς τι θα κάνει, δεν νομίζω είναι σωστό. Λοιπόν. Ο Βιερίνια, άμα θέλει να μείνει, ας πάρει το παράδειγμα του Παύλου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ξέρεις τι έκανε ο Παύλου τελευταία, έτσι. Όταν λες τελευταία. Πριν το τελευταίο συμβόλαιο που έκανε με τον Παύλο. Όχι τελευταία. Άρα, σαν παίκτης χρόνια πίσω. Ναι.
Ναι. Ξέρω πολύ καλά, πριν την κρίση μπήκε μέσα και είπε πάρτο και βάλε ό,τι θες. Α, μπράβο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, μην το ζαλίζουμε. Ελευκό. Ναι. Αν καλούσες εσύ τον Κούγια, εγώ τώρα δεν θα σ' άκουγα, να ξέρεις. Εντάξει, να κάνουμε. Πώς είναι τα πράγματα. Έτσι. Δεν το κάνω επειδή θέλω να με ακούς και άμα δεν το κάνω δεν είμαι καλός. Έχω παιδιά. Έχω τη έχω συγκεκριμένη. Τώρα μιλάμε για τον Κούγια, ούτε τον Μπέο θα καλούσα. Έτσι. Αλλά έχω συγκεκριμένο σκεπτικό. Αρνούμε να σχολιάσω τα λεγόμενα του συγκεκριμένου ανθρώπου. Γιατί τη μία είναι εδώ και την άλλη είναι τελείως απέναντι. Για ποιο λόγο να μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία, γι' αυτόν ένα μηδέν, έτσι, να συγκρούμε τον εαυτό μου και να τρώω τα σωδικά μου. Επειδή δεν θέλω να με βρίζουν τα παιδιά που παίρνουν τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, σήμερα κουνάει το μαντίλι ένας από αυτούς που ήταν στην τροπή του ποδοσφαίρου, του ελληνικού. Ναι. Για το Πανόπουλο μιλάω. Μάλιστα. Σήμερα μας την κάνει με ψηλά παιδηματάκια. Λοιπόν, εύχομαι να είναι ο πρώτος και να ακολουθήσουν και οι άλλοι. Οι άλλοι ξέρετε ποιοι είναι. Μάλιστα. Για να καθαρίσει το ποδόσφαιρο, ρε Κωστή. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά, τίποτα. Έγινε, Άκη. Σε ευχαριστώ. Yeah. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, διάλειμμα δεν κάναμε. Γρήγορα και επιστρέφουμε. Έχω αγάπη τόση. Έχω αγάπη τόση με το συμπάθειο. Λέει είναι τόσο μεγάλη η κρίση που στην Αριστοτέλους ταΐζουν τα περιστέρια τους περαστικούς. Άρα, για να κάνουμε ανακεφαλαίωση, δεν ξεχνάμε τι έχει προσφέρει ο καθένας. Δεν παθαίνουμε αμνησία. Δεν παθαίνουμε, δεν ρίχνουμε λύθη στο παρελθόν, ειδικά όταν είναι πρόσφατο παρελθόν. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε. Κανένας δεν είναι πάνω από τα 4 γράμματα. Όλοι είναι από κάτω. Όλοι. Έτσι. Κανένας παίκτης δεν είναι ο ΠΑΟΚ ή χωρίς εσένα ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Επίσης. Έτσι. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Αυτά. Πάμε στις δύο τελευταίες γραμμές. Ναι, γεια σας. Γεια σου. Καλό στο παιδί. Ναι. Εγώ είμαι. Βεβαίως, εσείς. Όνομα. Ναι, τι κάνετε. Α, ωραία. Γιώργο με λένε. Γεια σου, Γιώργο. Πόσο χρονών είστε, γιατί ρε φίλε τους πουλάτε, γιατί πουλάτε τόσο παραμύθι στο λαό, τόσο αγαθούς τους περνάτε τους παοξίδες. Εσείς τι είστε γιατί δηλαδή. Γιατί τους περνάτε. Εσείς τι είστε. Δεν ξέρεις ότι σε λίγο θα σκάσει όπως έσκασε με το μάτι κι άλλο ένα σκάνδαλο πώς πήρε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα και κύπελα. Συγκρίνεται μια τραγωδία που κάηκαν ζωντανοί 100 τόσοι άνθρωποι με την κατάσταση στον ΠΑΟΚ. Ξέρετε πώς βγαίνουν τώρα. Ατυχέστατος. Γεια σας. Σε κόβω. Άστο, κάηκαν άνθρωποι εκεί. Ξαναπάρτο από την αρχή, κάνε στο μυαλό σου, κάνε μια ανακατασκευή που συγκρίνεις το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ με τους καμένους ανθρώπους στο μάτι. Άστο, ό,τι και να είσαι, δεν με ενδιαφέρει, ούτε μου είπες τίς, ούτε με νοιάζει. Κάνε restart. Κι άλλη φορά θα μιλήσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, παραμύθι στο λαό, δεν πουλήσαμε ποτέ. Την αλήθεια λέμε. 21 χρόνια. Αυτό που πιστεύουμε. Πάμε. Ναι. Γεια σας. Ναι. Έλα ρε Κωστάκη, έλα ρε αγόρι. Έλα. Εσύ κλείνεις αγόρι μου, εσύ κλείνεις. Τι γίνεται ρε αδερφέ, του μουσού. Αδερφέ μου, ζουμουσού. Ρε μας ωραία. Γράπα πίντσι με γλυκά νιώθω. Άστο, δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει τώρα. Σε παρακαλώ. Θα σκάσει λέει, όπως το μάτι λέει το πρωτάλημα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, άστο φίλε, είσαι δυστυχής. Άμα κάνεις τέτοιες συγκρίσεις, είσαι δυστυχισμένος. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Θέλω πραγματικά και σέβομαι τον ακροατή, αλλά δεν μπορώ, σε κλείνω. Είσαι ο 19ος σε 21 χρόνια. Συγχαρητήρια. Ναι. Χραπ! Χραπ! Απλά! Χραπ! Άστο. Και ειδικά, συγγνώμη Κώστα, τώρα που βγήκαν διάλογοι, εκεί των υπευθύνων της πυροσβεστικής. Δηλαδή, μπήκα και άκουσα χθες. Και λέω, αυτοί τώρα οι άνθρωποι πρέπει να πάνε μέσα για πάντα, φίλε, αυτοί που άφησαν τον Κοσμάκη να καεί και μετά πήγαν να το κουκουλώσουν κιόλας. Έτσι. Ή μη στέλνεις εκεί αεροπλάνο, άστο να καεί γιατί είναι δικός μας, ή κάνετε στραβά μάτια και θα πεις δεν φταίει κανένας. Άστο, φίλε. Άστο, 102 νεκροί. Δεν μπορώ να βλέπω ειδήσεις. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ να βλέπω. Αυτά βλέπω και συναχωριέμαι. Δεν θέλω να βλέπω. Σε παρακαλώ. Κατά λάθος, δηλαδή, και λέω, ρε, τι γίνεται, ρε παιδιά. Άσε. Πάμε στα δικά μας. Α, μπράβο, άστο αυτό τώρα. Δεν θα βγει ο Κώστας σήμερα ο Βασιλόπουλος. Δεν θα βγει σήμερα, όχι. Δεν θα βγει, εντάξει. Λοιπόν, λέω κάτι και κλείνω. Αύριο πρώτο ο Θεός, ναι. Ό,τι είπε ο Άκης ο αδερφός μας για τον Κωστάκη και έχει μεγάλο δίκιο, ό,τι και να γίνει τώρα, ό,τι και να κάνει η διοίκηση, πρέπει να συστρατευτούμε, ό,τι απόφαση και να πάρει, ναι, και να είμαστε δίπλα στην ομάδα. Τελείωσε. Φυσικά.
Αγαπάμε και τον Βερίνια και φυσικά, όλα τα παιδιά. Αλλά φυσικά. Τέλος. Ό,τι λένε τα παιδιά, αυτό ισχύει. Τη γνώμη μας θα τη λέμε, αλλά δεν μπορούμε πάντα να μαλώνουμε μεταξύ μας για αυτά τα πράγματα. Πάντα, πάντα. Αυτό εμείς, τα πράγματα. Εμείς, τώρα, πρόσεξε, Κώστα μου, συζητάμε. Διαφωνούμε, ναι, συμφωνούμε. Άπραμα, προτείνουμε. Ναι. Έτσι. Έχουμε φλασκές, αυτά, οκ. Okay. Αλλά άλλος αποφασίζει. Άλλος βάζει τα λεφτά, άλλος είναι αυτός που έχει παίρνει τις αποφάσεις. Δεν τις παίρνουμε εμείς. Ναι. Ούτε θέλουμε να τις παίρνουμε, ούτε νομίζουμε ότι να κάνουμε τέτοια πράγματα. Ούτε νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κουμάντο επειδή μας ακούνε 10 άνθρωποι ή επειδή έχουμε ένα μικρόφωνο. Σε καμία περίπτωση. Τώρα, όταν αφού πάρουν τις αποφάσεις, έχουμε κάθε δικαίωμα να λέμε ότι φέτος ο προπονητής απέτυχε. Να σχολιάσουμε. Οι παίχτες, ας πούμε, δεν ήταν πολλές φορές υποδέστεροι και περπατούσαν. Ή ξέρω εγώ, ο σχεδιασμός, ο μεταγραφικός. Δεν έκαναν αυτό που έπρεπε. Ή δεν μπορούσαν, ή δεν έκαναν, ή κουραστήκαν, ή ήταν μεταβατική περίοδο. Κάτι μπορούμε να πούμε. Αλλά ξέρω εγώ και δεν ξέρεις εσύ, και αυτό που θα σου πω εγώ, και κάνε αυτό, κάνε εκείνο, φέρε, ράνε, δάνε, όχι. Αυτό που λέμε κριτική θα γίνεται μέχρι ενός σημείου. Όταν θα πάρει προπονητής και παίκτες, τέλος. Του μπεκιαζόμαστε και βλέπουμε τι κάνουμε. Τελείωσε. Φυσικά. Να μην κάνουμε κακό και στην ομάδα μας, ρε φίλε. Ούτε, ούτε σαν τα κοράκια, δεν βλέπετε. Ούτε κουκούλα και μούχτη, ούτε λιβάνισμα και αγιοποίηση. Όχι, όχι, όχι. Τίποτα με καλό, με όμορφο τρόπο. Με ωραίο, με παοξίδικο ρεκαντάσιμο. Αυτό. Έγινε, αγόρι μου. Έτσι. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Σε φιλό. Ζούμε σου, αδερφέ μου. Ζούμε μεγάλες στιγμές, Παντελή, αυτό σημαίνει. Είναι της πρωινής εκπομπής το σλόγγαν. Αυτά! Έρχεται ο Γιώργος Αγόρας, ρούπι δεν κουνιέστε, πουθενά δεν πάτε, εννοείται, εδώ στον αθλητικό Λίμπερο, 107 και 4. Θυμίζω ότι μας ακούτε στο δεύτερο τρίτο πόδι, στριμονικό κόλπο, Καβάλα, Βόρεια Θάσο, Space 92 και 2 Space FM. Τα φιλιά μου εκεί στην Καβάλα που ξέρω ότι ακούτε πρωί και μεσημέρι. Και στη Δράμα μέσα από το Sound 93 και 8 και Χαλκιδική, σαν τη Χαλκιδική There is no other, 107 και 4 και εκεί. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8 πρώτα ο Θεός. Bye, bye, bye!